Τον κόδωνα του κινδύνου για κατάρρευση του δημοσίου συστήματος υγείας κατήγγειλε για μια ακόμη φορά η ηγεσία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και αναφέρθηκε στα υλικοτεχνικά προβλήματα και τις συσσωρευμένες ελλείψεις υποδομών, εξοπλισμού υλικών και κυρίως ανθρώπινου δυναμικού που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας. Το 2017 η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία ήταν προβληματική, φέτος θα είναι εφιαλτική. Τα νοσοκομεία δεν θα έχουν κονδύλια να καλύψουν τις λειτουργικές δαπάνες. Δεν θα είναι σε θέση να αγοράσουν χειρουργικά υλικά, θα τίθονται όλο και περισσότερα budget, δεν θα έχουν χρήματα για χημοθεραπευτικά φάρμακα και αυτά τα βλέπουμε συνεχώς μπροστά μας σε πολλά νοσοκομεία. Σε συμβολαιογραφικό γραφείο ή στην οδό Ακαδημίας ήταν προγραμματισμένο να γίνουν τρεις πληστηριασμοί. Ο ένας αφορούσε τα γραφεία της Λαϊκής Ενότητας στην ΣΤΟΑΦ 6, αλλά μόνο ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και άλλοι δύο πήγαν για να διαμαρτυρηθούν. Για τα δύο γραφεία που πληστηριάζονται, πολύ μικρά γραφεία, για 56.000 ευρώ, Βερανζέρου 1. Πρόκειται για επαγγελματικά γραφεία που βγαίναν στο Σφυρί. Διαμαρτυρηθήκαμε, κάναμε παρέμβαση στη συμβολιογράφο. Αυτή μας είπε, δεν ξέρω βεβαίως αν έχει προηγηθεί ή αν είναι κάτι το οποίο οφείλεται και στην κινητοποίηση την οποία γνώριζε ότι θα κάναμε, μας είπε ότι για αυτά τα δύο γραφεία δεν υπήρξε προσφορά.